Οι μεγάλε επενδυτικέ ευκαιρίε στη χώρα μα και οι μεταρρυθμίσεις που προωθεί η κυβέρνηση για την ανάκτηση τη αξιοπιστία τη Ελλάδα στην οικονομία κυριάρχησαν στη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου Wilbur Ross. Ο Πρωθυπουργό παρουσίασε όλο το πλέγμα των εμβληματικών επενδύσεων που έχουν δρομολογηθεί, επισημένοντα την απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών με επίκεντρο τι επενδυτικέ ευκαιρίε στη χώρα μα και τη στενότερη συνεργασία Ελλάδα-ΥΠΑ στον εμπορικό τομέα. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη έθεσε και το ζήτημα τη εξαίρεση από του Αμερικανικού δασμού του ελληνικού ελαιόλαδου κατά την εξαγωγή του στι Ηνωμένε Πολιτείε, ενώ παράλληλα μίλησαν για τι Ευρωαμερικανικέ σχέσει και για ζητήματα διεθνού εμπορίου. Οι δύο άντρε ανανέωσαν το ραντεβού του για τι 25 Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη, όπου ο κ. Μητσοτάκη, πέρα από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι και προσκεκλημένο του κ. Ρο σε γεύμα με Αμερικανού επιχειρηματίε που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. Ο Βίλμπορ Ρο συναντήθηκε στην Αθήνα και με τον Υπουργό Ανάπτυξη Άδων Γεωργιάδη, ο οποίο του παρουσίασε τον νέο αναπτυξιακό νόμο. Παρουσιάσαμε και τον αναπτυξιακό νόμο που ετοιμάζουμε, ο οποίο κατενθουσίασε του Αμερικανού, γιατί και εκείνοι είπαν ότι με αυτού του είδου τι πρωτοβουλίε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μεταμορφώνει τη χώρα και έρχεται η ώρα να έλθουν σοβαρέ αμερικανικέ επενδύσει στην Ελλάδα. Παρόν στη συνάντηση ήταν και ο Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.